3 Ιανουαρίου. Τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. 1496. Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι δοκιμάζει ανεπιτυχώς να πετάξει με υπτάμενη μηχανή. 1749. Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μπαρλίνσκ, της παλαιότερης συνεχώς λειτουργούσας εφημερίδας της Δανίας. 1777. Ο στρατηγός Τζορτζ Ουάσιγκτον νικά τις βρετανικές δυνάμεις υπό τον στρατηγό Τσαρλς Κορνουόλις στη μάχη του Πρινστόν. 1806. Ο Κωνσταντίνος Υψηλάντης ανακηρύσσεται από τον λαό της Μολδοβλαχίας ανεξάρτητος ηγεμόν. Σε αντίπεινα, ο Σουλτάνος διατάζει τον αποκεφαλισμό του πατέρα του Αλεξάνδρου, 80 ετών, μετά από φρικτά βασανιστήρια. 1815. Η Αγγλία, η Αυστρία και η Γαλλία συνάπτουν μυστική αμυντική συμμαχία, την Ιερή Συμμαχία, εναντίον της Προσίας και της Ρωσίας. 1833. Η Μεγάλη Βρετανία αναλαμβάνει τον έλεγχο των νησιών Φόκλαντ στα ανοιχτά της Αργεντινής. 1847. Η πόλη Γιέρμπα Μπουένα της Καλιφόρνιας μετονομάζεται σε Σαν Φρανσίσκο. 1850. Υπόθεση Πατσίφικο και τα Παρκερικά. Ο αγγλικός στόλος, με πρόσχημα την αποζημίωση του Δαβίδ Πατσίφικο, Εβραίο Πορτογάλου με αγγλική υπηκότητα, καταπλέει στον Πειραιά και απειλεί να αποκλείσει όλα τα ελληνικά παράλια, αν δεν ρυθμιστούν οι εκκρεμότητες μεταξύ των δύο χωρών. Η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει το τελεσίγραφο και οι Άγγλοι αποκλείουν τον Πειραιά, προχωρώντας την κατάσχεση του φορτίου, όποιου πλοίου πλησιάζει. 1871. Ο Χέρι Μπράντλι κατοχυρώνει ως ευρεσιτεχνία τη μαργαρίνη. 1887. Οι οπαδοί του Χαρίλαου Τρικούπη πραγματοποιούν την πρώτη σημαντική προεκλογική συγκέντρωση στην ιστορία της πλατείας Συντάγματος. Περισσότερα από 10.000 άτομα επεφημούν στην πλατεία τον αρχηγό τους, εν όψη των εκλογών της 4ης Ιανουαρίου. 1888. Ο Αμερικανός, Marvin Stone, πατεντάρει το καλαμάκι. 1905. Λαμβάνει χώρα η πρώτη κλήρωση του λαχείου του στόλου στο Ζάπιο. 1910. Στη Γερμανία, το συνέδριο των Σοσιαλδημοκρατών απαιτεί να δοθεί ψήφος στις γυναίκες. 1911. Πεθαίνει ο Έλληνας συγγραφέας Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. 1914. Οι πρεσβευτές των δυνάμεων της Τριπλής Συμμαχίας επιδίδουν την απάντησή τους σχετικά με τα νησιά του Αιγαίου. Θα κατακυρωθούν υπέρ της Ελλάδας, εκτός από την Ήμβρο και την Τένεδο. 1919. Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται πρόταση του Γάλλου Πρωθυπουργού, Ζορζ Κλεμανσό, να σταλούν ελληνικές δυνάμεις στη Ρωσία, στο πλαίσιο της επέμβασης των συμμάχων της Αντάντ εναντίον του Κόκκινου Στρατού. 1924. Ανακαλύπτεται η σαρκοφάγος του Φαραώ του Τανχαμών από το Βρετανό Αιγυπτιολόγο, Χάουαρντ Κάρτερ. 1925. Ο Μπενίτο Μουσολίνι ανακοινώνει ότι καταλαμβάνει δικτατορικά την εξουσία στην Ιταλία. 1926. Ένας νέος χορός, το Τσάρλεστον, ξετρελαίνει τους Παριζιάνους. 1939. Γεννιέται ο Έλληνας προπονητής ποδοσφαίρου, Νίκος Αλέφαντος. 1945. Ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας αναλαμβάνει πρωθυπουργός, επικεφαλής της κυβέρνησης κατευνασμού, όπως θα ονομαστεί. Θα παραμείνει συνολικά 94 μέρες, πετυχαίνοντας την υπογραφή της συνθήκης της Βάρκιζας. 1947. Για πρώτη φορά μεταδίδονται τηλεοπτικά οι εργασίες του Αμερικανικού Κογκρέσου. 1948. Ο βασιλεύς Μιχαήλ της Ρουμανίας και η βασιλομήτωρ Ελένη, αδελφή του βασιλέως των Ελλήνων Παύλου I, υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τη Ρουμανία. 1951. Πεθαίνει ο Έλληνας συγγραφέας Γεώργιος Δροσίνης. 1956. Γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον.
1957. Η Αδέδη καταφέρεται εναντίον της άτυρας των δημοσίων υπαλλήλων από τα θέατρα. Αρκετά γέλασε ο κόσμος σε βάρος τους με τη φτώχεια τους, αναφέρεται σε ανακοίνωσή της. Την ίδια χρονιά επίσης γεννιέται ο Έλληνας αθλητικογράφος Γιάννης Διακογιάννης. 1959. Η Αλάσκα γίνεται η 41η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. 1961. Διακόπτονται οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κούβας. 1962. Εγκαινιάζεται το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με τον αγώνα ΑΕΚ Μπαρτσελώνα που έληξε 0-6 μπροστά σε 38.000 θεατές, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ισπανός πρίγκιπας και μετέπειτα βασιλιάς Χουάν Κάρλος. Το κόστος των εισιτηρίων είναι 40 δραχμές το απλό και 60 δραχμές το αριθμημένο. Θα κατεδαφιστεί 41 χρόνια αργότερα. 1964. Πεθαίνει ο Έλληνας ηθοποιός Μίτσος Μιράτ. 1969. Κατάσχονται 300.000 αντίτυπα του δίσκου του Virgins, του John Lennon, που θεωρήθηκαν πορνογραφικά επειδή στο εξώφυλλο απεικονίζονταν γυμνή ο ίδιος και η σύζυγός του, Γιώκο Όνο. Την ίδια χρονιά επίσης γεννιέται ο Γερμανός οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων, Μίχαελ Σουμάχερ. 1976. Γεννιέται ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Άγγελος Μπασινάς. 1980. Εφαρμόζεται στην Ελλάδα η πενθήμερη εργασία στο δημόσιο τομέα. 1988. Η Μάργαρετ Θάτσερ ανακηρύσσεται η πρωθυπουργός με τη μεγαλύτερη θητεία στη Βρετανία τα τελευταία 100 χρόνια. 1991. Το Ισραήλ ανοίγει προξενείο στη Μόσχα, 24 χρόνια μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων Σοβιετικής Ένωσης και Ισραήλ. 1993. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, Τζορτζ Μπους ο πατέρας και Μπόρις Γέλτσιν, υπογράφουν τη συνθήκη START 2, που προβλέπει ότι τα πυρηνικά των δύο χωρών θα μειωθούν κατά τα 2/3 έως το 2003. 2001. Η Χίλαρη Ρόνταμ Κλίντον ορκίστηκε ως γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Νέα Υόρκη, έχοντας γίνει η πρώτη κυρία στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών που λαμβάνει αιρετό αξίωμα. 2004. Αιγυπτιακό Boeing 737 της Flash Airlines συντρίβεται στην Ερυθρά Θάλασσα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 148 επιβαίνοντες. 2015. Συνελήφθη στην νοτιοανατολική Αττική ο Χριστόδουλος Ξηρός μετά από παρακολούθηση των αρχών. Ο συλληφθής είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Κορυδαλού και δεν επέστρεψε ποτέ. Γίνεται γνωστό ότι ετοίμαζε νέο χτύπημα στο σοφρονιστικό ίδρυμα, το οποίο αποτράπηκε με τη σύλληψή του. Την ίδια χρονιά επίσης, μαχητές της Μπόκο Χαράμ ισοπεδώνουν ολόκληρη την πόλη Μπάγκα στη βορειοανατολική Νιγηρία, ξεκινώντας σφαγές. 2016. Ξεσπούν ταραχές εναντίον της πρεσβείας της Σαουδικής Αραβίας στην Τεχεράνη. 2018. Ένας νέος νόμος στην Ισλανδία τίθεται σε ισχύ, με τον οποίο απαιτείται οι οργανισμοί και οι εταιρείες της κυβέρνησης που απασχολούν περισσότερους από 24 εργαζομένους με πλήρες ωράριο, να αποδεικνύουν ότι πληρώνουν το ίδιο τους άνδρες και τις γυναίκες, όπως απαιτείται από την υπάρχουσα νομοθεσία. 2020. Ένοπλος μαχαιρώνει 3 άτομα στην πόλη Βιλζίφ στο Ιλ-ντε-Φρανς, σκοτώνοντας 1 άτομο και τραυματίζοντας άλλα 2. Ο δράστης σκοτώνεται από τα πυρά της αστυνομίας. 2021. Η Ελλάδα αναφέρει τα πρώτα κρούσματα του νέου στελέχους της μετάλλαξης του SARS-CoV-2 σε 4 άτομα που επέστρεψαν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Την ίδια χρονιά επίσης, τα πρώτα κρούσματα του νέου στελέχους του SARS-CoV-2 αναφέρονται και στην Κύπρο σε 12 ταξιδιώτες που αφήχθησαν στο νησί από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.